Μάλιστα, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις τώρα στην Βόρεια Ελλάδα και να θυμίσω και να πω ότι η πρόγνωση του καιρού κάτι τέτοιο προβλέπει και για σήμερα. Έτσι. Δηλαδή, θα έχουμε βροχές και στη Χαλκιδική, λένε ακόμα. Λοιπόν, για πες μας εδώ τι γίνεται, τι είχαμε στην Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε καταιγίδες αυγουστιάτικες σε πάρα πολλές περιοχές και της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και στην Κοζάνη και στην Χαλκιδική και εδώ στην Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθούν προβλήματα. Ωστόσο, είδαμε ένα φαινόμενο σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μας έκανε για άλλη μια φορά εντύπωση, έναν υδροστρόβιλο στον Θερμαϊκό. Από αυτές τις καιρικές συνθήκες, λοιπόν, είδαμε τον υδροστρόβιλο, ο οποίος ήταν ορατός από την περιοχή της Επιερίας στα νερά του Θερμαϊκού. Να κρατήσουμε το καλό αυτής της είδησης, ότι η θερμοκρασία έχει πέσει πολύ. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου και το βραδάκι έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Δες ένα φορές ένα μπουφανάκι, Μαρία. Το φοράς. Θα έπρεπε να πάρω το ζακετάκι σου. Είναι φοβερή εικόνα πάντως. Πέρα από αυτά που λέμε τώρα με τη Μαρία και το κρύο, είναι φοβερή εικόνα του υδροστρόβιλου, όπως φαίνεται από το πλάνο που πήρε με την κάμερά του, με το κινητό του τηλέφωνο, ο φίλος ο οποίος το διέθεσε μέσα από τα social media παντού. Βλέπετε στο βάθος εκεί στο Θερμαϊκό, ναι, ναι, πώς είναι η εικόνα αυτή του υδροστρόβιλου, έτσι. Ναι, σε εντυπωσιάζει. Αυτά είναι στοιχεία της φύσης. Ναι. Και την ίδια ώρα στη Χαβάη όλα καίγονται, έτσι, όλα για να τα πούμε και να δούμε και αυτή, να δούμε και αυτή την αντιφατικότητα. Τώρα, και εδώ είχαμε 45 βαθμούς πριν από λίγες ημέρες. Και ξαφνικά αυτή η πτώση της θερμοκρασίας αρχίζει και βρέχει. Σχετικά, ναι. Ναι, φαίνεται ότι όλα έχουν αλλάξει στον καιρό. Τα πάντα έχουν αλλάξει.